Ότι πρόκειται για τα πιο δύσκολα θέματα στη χημεία σε επίπεδο δεκαετίας κατέληξαν για τα σημερινά θέματα στι πανελλαδικές εξετάσεις η εκπαιδευτική της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος. Ο βαθμό δυσκολία ήταν μεγάλο, ενώ και ο όγκο των απαντήσεων τεράστιο. Κάτι που απαιτούσε από την πλευρά των υποψηφίων εξαντλητική προσοχή στη διαχείριση χρόνου. Καθώ τα θέματα από πολλού εκτιμάται ότι απαιτούσαν χρόνο πέραν των τριών ωρών. Ήταν αρκετά δυσκολότερα σε σχέση με τι προηγούμενε χρονιέ, πολύ δυσκολότερα από πέρυσι. Αρκετά μεγάλα σε, σε, σε όγκο, κάλυπταν όλο το φάσμα τη ύλη. Απλά τα θέματα Β, Γ και Δ ήταν πολύ απαιτητικά και έπρεπε ο υποψήφιο να είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο, να έχει πολύ μεγάλη ψυχραιμία και να έχει πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια, ούτω ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα τα θέματα. Ο χρόνο έφτανε. Ο χρόνο θεωρώ θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα, διότι δυστυχώ ήταν πάρα πολλά τα θέματα. Σύμφωνα με σχόλιο τη Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδο. Τα θέματα τη χημία, τα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Πανελλαδικών, ήταν ίσω τα δυσκολότερα τη τελευταία δεκαετία. Οι μαθητέ για να ανταποκριθούν πρέπει να έχουν κατανοήσει σε βάθο και τι λεπτομέρειε τη θεωρία. Ιδιαίτερα πολύπλοκα θέματα τόσο ω προ το επιστημονικό του τμήμα, όσο και σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του χρόνου. Ανακοίνωση όμω εξέδωσαν και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών για τα θέματα της προηγούμενε ημέρε στη φυσική. Οφείλουμε να σεβόμαστε του μαθητέ και του κόπου του και όχι να αναλωνόμαστε σε εύκολε επιδείξει φυσικοφάνεια, μια και σήμερα για άλλη μια φορά εξετάστηκε ελάχιστη φυσική, δημιουργώντα τρευλέ εντυπώσει στην κοινωνία και κυρίω στου μαθητέ για την επιστήμη τη φυσική. Προβάλλει δε αναγκαιότερη από ποτέ η συζήτηση για το τι και το πώ των εισαγωγικών διαγωνισμών, αλλά για να γίνει συζήτηση, πρέπει να υπάρχουν και ότα ακουόντων που να καταλαβαίνουν κιόλα. Εκτό από τη χημεία, σήμερα οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα λατινικά, μάθημα που εξετάζεται για τελευταία χρόνια φέτο. Πάντω, όπω εξήγησαν οι καθηγητέ, τα θέματα φάνηκαν επαναλαμβανόμενα και χωρί εκπλήξει. Δεν έκρυβαν ιδιαίτερε δυσκολίε, ήταν βέβαια πιο απαιτητικά σε σχέση με πέρυσι. Ε, τα κείμενα ουσιαστικά επαναλήφθηκαν σε σχέση με το 2016 και 2018, με τη διαφορά ότι μπήκαν διαφορετικά χωρία. Ε, τα ζητούμενα, δηλαδή τα ερωτήματα, δεν έκρυβαν κάποιε παγίδε, παρόλα Αυτά είδαμε ότι αφενός μπήκαν αυτούσια κάποια ζητήματα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Θα περιμέναμε ίσως να κλείσει λίγο πιο εντυπωσιακά η αυλαία του μαθήματος των Λατινικών, μιας και ήταν η τελευταία τους χρονιά. Στην οικονομία, τέλο, οι υποψήφοι που είχαν καλά προετοιμαστεί θα μπορούσαν ακόμη και άριστα να αποδώσουν, καθώ τα θέματα ήταν αναμενόμενα, κατανοητά και εύκολο να αποδοθούν από υποψήφιους που είχαν αφιερώσει χρόνο για τη μελέτη του. Τα θέματα μπορούσαν να, να ξεχωρίσουν του καλά προετοιμασμένου μαθητέ σε σχέση με αυτού που ήταν λίγο πιο μέτρια η δουλειά του φέτο. Ε, ακόμα και να αριστεύσουν, ας πούμε. Ναι, ακόμα και να αριστεύσουν. Ήταν θέματα που διαχώριζαν ουσιαστικά την δουλειά που έχουν κάνει οι μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά από το πέρα τη σημερινή εξέταση στα μαθήματα προ Ανατολισμού, οι Πανελλήνιε στα Γενικά Λύκεια θα ολοκληρωθούν με το μάθημα τη Βιολογία στι 18 Ιουνίου, ενώ όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, οι εξετάσει για του υποψήφιου ολοκληρώνονται στι 19 και 20 του μήνα με την εξέταση ειδικών μαθημάτων.